Στην Κύπρο θα βρίσκεται τη Δευτέρα και για 15 ημέρες κλιμάκιο της Τρόικα, το οποίο θα θέσει κάτω από το μικροσκόπιο του τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Δύσκολες και ασυνήθιστες για τον τόπο, χαρακτηρίζει τις συνθήκες ο Υπουργός Οικονομικών. Κατά την παραμονή τους, οι ειδικοί της Τρόικας θα δουν τις πραγματικές ανάγκες του κράτους. Λόγω της έκθεσης των τραπεζών στην Ελλάδα, αναμένεται ότι οι αριθμοί θα είναι πολύ βαρετοί για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται ο πρόεδρος του DC, κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου κατά τις διαπραγματεύσεις για παροχή χρηματοδότησης. Η Κύπρος θα εξέλθει ακόμη πιο δυνατή από αυτήν την κρίση. Έχουμε περάσει πολύ χειρότερες συνθήκες και καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Αναμένουμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας και τις θετικές προοπτικές. Οι χθεσινές εξελίξεις και η αποκάλυψη ότι η Κύπρος απευθύνθηκε για στήριξη και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πυροδότησαν τις αντιδράσεις των κομμάτων, τα οποία κατηγορούν την κυβέρνηση για ερασιτεχνισμό και εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Μας υπόσχονταν ότι εμείς δεν θα μπούμε σε μνημονία. Σε εμάς δεν θα έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και τελικά μας ανακοίνωσα χθες η Ευρωπαϊκή Εταίρη μας ότι όχι μόνο θα έχουμε μνημονία, αλλά έρχεται από Δευτέρας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καλούμε την κυβέρνηση την εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα και εγκαλούμενη για τη σημερινή δεινή οικονομική θέση της Κύπρου να σχηματίσει ισχυρή και ικανή ομάδα που θα διαπραγματευτεί τους όρους παροχής της οικονομικής βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για οποιασδήποτε διακηρύξεις από τα τώρα ότι δεν θα ληφθούν μέτρα εναντίον των εργαζομένων, το σύνηθες μοτίβο των κυβερνώντων όταν ερωτώνται σε σχέση με τα μέτρα, δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. Γιατί δεν εναπόκειται σε κανέναν από τους κυβερνώντες να αποφασίσει τι μέτρα θα επιβληθούν, αλλά θα αποφασιστεί από την Τρόικα. Τις κατηγορίες αντέκρουσε ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κύπρος μπορεί να αποφύγει επαχθείς όρους.